Πέσαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη θύελλα αντιδράσεων από την Στάρελας, την Μπέλα, Μπέλα, η οποία Μπέλα λοιπόν δηλώνει, Βαγγέλη Καράλη, τι. Βγήκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ναι. Εκεί πέρα ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις επιθέσεις που έχουν δεχτεί κατά καιρούς αρκετές κοπέλες από άντρες. Και η Ιωάννα Μπέλα απάντησε, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω φάει χαστούκι από άντρα. Δεν σημαίνει και τίποτα αν μια γυναίκα φάει και κανένα χαστούκάκι. Αυτό είπε η Ιωάννα Μπέλα. Ναι. Η συγκεκριμένη κοπέλα, εκτός από παίκτρια του Next Top Model, είναι στα ρελάς, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει έναν ρόλο, παραδείγματος χάρη να πούμε, έτσι. Έχει έναν έτσι άτυπο τίτλο στην χώρα μας. Όπως πάμε λογικό, να πούμε το τι ακριβώς. Να την ακούσουμε την ίδια. Να πάμε να δούμε τι έγινε. Ότι η εκπομπή της Face Χορδά μετέδωσε το συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκπομπή, η οποία παθαίνει, θα τη δούμε κιόλας, ναι, ένα σοκ τη Face Χορδά. Καλά, όχι μόνο η Face Χορδά. Και όλοι μας, ακούγοντας τη Star Ελλάς, που υποτίθεται ότι αυτή η οποία εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς, είναι υπέρ της γυναικείας αξιοπρέπειας, είναι κατά της βίας των γυναικών, είναι υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε η Star Ελλάς, η οποία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να της πάρουν τον τίτλο, έτσι. Βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει με τη συγκεκριμένη δήλωσή της και σε λίγο θα ακούσουμε και καταγγελίες συλλόγων γυναικών όπου την καταγγέλουν και ζητούν την ποινική της δίωξη. Παρακαλώ. Έχει φάει ακόμη και ξύλο από σύντροφο. Ξύλο. Εντάξει, έχω φάει ένα χαστούκι. Ποια γυναίκα δεν έχει φάει ένα χαστούκι πάνω στον τσακωμό. Ναι. Στον έντονο τσακωμό, όχι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ποια γυναίκα δεν έχει φάει. Δηλαδή, όποια δεν έχει φάει, όποια δεν έχει κάνει πλαστικές λέει ψέματα. Είσαι ελεύθερη. Τώρα είμαι ελεύθερη, ναι, είμαι μόνη μου. Ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη. Ότι σου έχω μία έκπληξη. Αλήθεια, μου αρέσουν πάρα πολύ εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν θα σου αρέσει αυτή. Όχ. Λάνα, λίγο κόψτο. Παιδιά, τι είπε. Συγγνώμη τώρα που διακόπτω την απαραγωγή του αποσπάσματος από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε. Είπε ό,τι χειρότερο έχει ακούσει. Τι είπε, παιδιά. Στην ελληνική τηλεόραση. Συγγνώμη, γιατί δεν το είδα. Είπε αυτό για το οποίο στο Twitter γυναίκες και άντρες. Δεν είχα καταλάβει, παιδιά, ακριβώς τι είπε. Μήπως δεν άκουσα καλά. Όχι, είπε ότι ποια γυναίκα δεν έχει φάει χαστούκι σε έντονο τσακωμό. Αυτό είπε η Ιωάννα Μπέλα. Τα βλέπετε όταν σας λέω λοιπόν εγώ ότι παιδιά, μέτρο, ηρεμία. Επειδή εδώ παίρνει ο ρόλο του. Δεν το είπε και ποια γυναίκα είπε, δεν, ναι, έχει φάει χαστούκι. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη που αντιδρώ έτσι. Δεν είχα καταλάβει ότι. Θα το έλεγε με μία, το να πει μία κοπέλα ότι μου έχει συμβεί κάτι και θέλω να το μοιραστώ. Και να πω στα κορίτσια που μας ακούνε ότι να μην το δεχτούνε ποτέ στη ζωή τους. Το ότι μπορεί να ήταν αδύναμη, να μην. Αλλά χαμογελώντας, χασκογελώντας και με ποια γυναίκα, και ποια γυναίκα δεν έχει απενοχοποιεί τη βία. Απενοχοποιεί τη βία. Τη βία στη γυναίκα. Δηλαδή, για την οποία είναι, δίνουμε μάχες καθημερινά. Αυτά λοιπόν είπε η Star Ελλάς στην εκπομπή. Είδαμε και την αντίδραση στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα για τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Χωρίς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ωστόσο. Να πει κάτι και το πέρασε έτσι φλούντελώς. Τελείως. Και μάλιστα είπε, ναι, καταλαβαίνω εδώ, τι λες. Τι καταλαβαίνεις, λες, Γρηγόρη. Κάτι τέτοιες ανεγκέφαλες βγαίνουν, τις βγάζουμε για Star Ελλάς, α πούμε. Ανεγκέφαλο το κοριτσάκι τελείως. Δεν επικοινωνεί, δεν έχει καθόλου. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχει γίνει ολόκληρο κακό χαμό και για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίο δεν αντέδρασε καθόλου στα όσα άκουσε. Στα όσα ακούσε, για να έχουμε τηλεφωνική μα δομή όμω την κυρία Λίλιαν Γαενζή από το Δίκτυο Κατά τη Βία Γυναικών και Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων. Κυρία Γαζή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα και εσά και του συναδέλφου σα. Δεν ξέρω αν ακούτε, ακούγομαι. Σα ακούμε με προσοχή. Ωραία, θαυμάσια. Είμαι συντονίστρια του Δικτύου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και μου ζητήσαν να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με το θέμα στην εκπομπή σα. Η δήλωση την ακούσαμε προηγουμένως στο βίντεο που παίξατε. Θεωρώ απαράδεκτο να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις και μάλιστα στο δημόσιο λόγο από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα πρέπει να σκέφτονται δύο και τρεις φορές αυτά που λένε. Με μια ελαφριά, μια άνεση και με ελαφριά τη συνείδηση, η κυρία Μπέλα δήλωσε ότι όλες οι γυναίκες και τρώμε και πλαστικές κάνουμε. Θα πρέπει κάποιος να της πει ότι ούτε χαστούκια τρώμε, ούτε πλαστικές κάνουμε και ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που η κοινωνία μας αντιμετωπίζει με έναν τρόπο απαξιωτικό και προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες τέτοιες
σε ανθρώπους που θεωρούν ότι μπορούν να δέρνουν τις γυναίκες ή να τις κακοποιούν ή να τις φέρονται με άσχημο τρόπο. Η νέα γενιά των γυναικών θα αντιλαμβάνεται αυτό και σαφώς η κυρία Μπέλλα με τις δηλώσεις της δεν εκπροσωπεί κανέναν παρά μόνο τον εαυτό της. Βέβαια, από ό,τι είδα στη συνέχεια, το αντιλήφθηκε για αυτή και το ανασκεύασε μέσω κάποιων δηλώσεων. Σήμερα, γιατί δεν μπορούμε το 2018 να λέμε τέτοια πράγματα. Για την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που στην ουσία δεν αντέδρασε, τι έχετε να πείτε. Συνηγορεί. Ο κ. Αρναούτογλου είναι ένας έμπειρος παρουσιαστής και απορώ πραγματικά που το άφησε να περάσει έτσι. Πραγματικά απορώ. Γιατί ο ίδιος και με τις δηλώσεις στο παρελθόν έχει δείξει ότι σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την σοβαρότητα του επαγγελματός του. Πραγματικά απορώ. Δηλαδή δεν ξέρω να πω, ας το έτσι τον ίδιο, εκείνος θα σας απαντήσει καλύτερα. Ατόπιμα του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ατόπιμα και είναι και κάτι, τέλος πάντων, που λέγαμε εδώ στην εκπομπή, ότι καλεσμένο του Γρηγόρη Αρναούτογλου θέλει να έχει τέτοιους καλεσμένους για να προκαλεί. Χωρίς να είναι ηθικό. Και εμείς εδώ πέρα να ακούσουμε κάτι από κάποιον, δούμε τι λες, φίλε. Εδώ εσύ που είσαι στην εκπομπή και ακούσουμε κάτι το οποίο να πεις, το οποίο κάτι διαφωνούμε, θα σου πω τι είναι αυτά που λες. Εδώ λοιπόν μου κάνει εντύπωση που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που πραγματικά, όπως λέει και η κυρία Γαζή, έχει δείξει όλα τα χρόνια ότι έχει και ευαισθησία και ότι είναι και δίπλα, κύριος. Δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί την κακοποίηση, σε γυναίκες, σε παιδιά, σε ευπαθείς ομάδες, έχει δείξει ο Γρηγόρης όλα τα χρόνια ότι είναι στο πλευρό τους, μου κάνει εντύπωση που το άφησε και πέρασε φλού έτσι. Και λέει ναι, το ξέρω τι είπε, τη φράση είπε. Συνηγορεί επί τη ουσία, λέγοντα. Ναι, λέει, καταλαβαίνω τι λες. Τι καταλαβαίνει, ρε Γρηγόρη. Ότι όλες οι γυναίκες ξυλοκοπούνται και κακοποιούνται. Και θα πρέπει να πούνε και ναι. Και ξαναλέμε, η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη. Το συγκεκριμένο μικρό κομματάκι θα μπορούσε να κοπεί. Έτσι. Αν υπήρξε μια ηθική στην εκπομπή. Εσείς που έχετε αντιμετωπίσει αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί τη βία και τις έχετε βοηθήσει και τις έχετε υποστηρίξει. Πώς θα νιώθουν και πώς ένιωσαν, πιστεύετε, βλέποντας την κυρία Ιωάννα Μπέλλα της Star Ελλάς να λέει αυτή την άποψη και να λέει την προσωπική της εμπειρία αυτή, όπως την είπε. Κοιτάξτε, μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί κακοποίηση ζει μια τραυματική εμπειρία και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της και να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό συνήθως κάνει μια γυναίκα η οποία δεν θέλει ούτε να το σκεφτεί ότι θα μπορεί να ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι μια τέτοια άποψη φύγει όλες αυτές τις γυναίκες. Και φύγει και όλους εμάς που παλεύουμε να αλλάξουμε τα πρότυπα σε αυτή την κοινωνία. Φύγει και την προσπάθεια που γίνεται συνολικά και από τις επίσημες κυβερνήσεις μέσα από προγράμματα για να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Και φαντάζομαι ότι μια γυναίκα θα φύγει πια πίκρα να λέγεται κάτι τέτοιο δημόσια. Τώρα, σε όσον αφορά τον κύριο Αρναούτογλου, για να επανέλθω σε αυτό, νομίζω ότι ο ίδιος θα πρέπει να ερωτηθεί για ποιο λόγο το έκανε, να ερωτηθεί από εσάς τους συναδέλφους του και εν πάση περιπτώσει ο καθένας, παρουσιαστής ή παραγωγός ή οτιδήποτε, προσδιορίζει ο ίδιος το επίπεδο της εκπομπής που θέλει να κάνει και είναι υπόλογος και για αυτήν. Ανάλογα με το τι παρουσιάζει. Με κάποιο δελτίο τύπου. Καλό θα ήταν να τον ρωτήσετε τον ίδιο γιατί το άφησε να περάσει έτσι και δεν το σχολίασε όσο έπρεπε, γιατί και ο ρόλος του δημοσιογράφου παρουσιαστή είναι στο δημόσιο λόγο να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Έχει λοιπόν και εκείνο το μερίδιό του αυτό. Θα έπρεπε να το έχει κάνει κατά την εκτίμησή μου. Κυρία Γαζή, σας ευχαριστούμε πολύ και το Δίκτυο κατά της βίας γυναικών. Να πούμε ότι η Star Ελλάς έβγαλε στο Instagram της και ζήτησε μία συγγνώμη. Τι έκανε. Τα πήρε πίσω. Κάποια πράγματα λέει με λύπη μου σήμερα. Πληροφορήθηκα για την τροπή που πήρε η χθεσινή μου συνέντευξη στον κύριο Αρναούτογλου από την πρωινή εκπομπή της κυρίας Σκορδά. Δεν ήταν μόνο η Φέη Σκορδά, αλλά τέλος πάντων. Αναφέρομαι στο σχόλιο μου για το χαστούκι που δέχτηκα κάποτε από τον σύντροφό μου. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι οποιαδήποτε πράξη βίας άνευ σημασίας, είτε είναι λεκτική είτε σωματική. Οπωσδήποτε αναγνωρίζω τον άστοχο χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησα για το γεγονός και πραγματικά απολογούμε. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκα από την ερώτηση του κυρίου Αρναούτογλου. Ναι. Και νομίζω φάνηκε η αμηχανία μου. Το θέμα αυτό ήταν κάτι προσωπικό και δυσάρεστο και για να ελαφρύνω το κλίμα στη συνέντευξη προσπάθησα ατυχώς να του δώσω ένα πιο χιουμοριστικό και ανάλαφρο ύφος. Το κάνει χειρότερα, μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, τώρα το διαβάζω και εγώ. Χιουμοριστικό λέει. Ρε Μπέλλα! Ρε Μπέλλα, Ιωάννα Μπέλλα, Star Ελλάς! Τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου! Αυτός που του γράφει το λογίδριο. Για να το ακούσουμε, τελειώσουμε. Αυτή η δυσάρεστη εμπειρία στιγμάτισε τη ζωή μου και πραγματικά μου πήρε πολύ καιρό να την ξεπεράσω. Λυπάμαι που ξαναήρθε στην επιφάνεια και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.
Όπως είπα και στην εκπομπή, ενθαρρύνω τους ανθρώπους να δίνουν λύσεις με τον υγιή διάλογο και όχι με τη βία, σε όποια μορφή και αν υπάρχει αυτή. Βρίσκουμε... Δικηγόρος, εσύ το έγραψε. Μάλλον, ναι. Το ένα κομμάτι, αυτό που είπε ο δικηγόρος προηγούμενο, ίδια. Ναι. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μακριά από τη χώρα μου και τους δικούς μου ανθρώπους σε ένα διαγωνισμό ο οποίος ενθαρρύνει τις γυναίκες να πιστεύουν στον εαυτό τους και να εμπνέουν την κοινωνία πράξης αλληλεγγύης και κάνω το καλύτερο δυνατό για αυτόν τον σκοπό. Ως Star Ελλάς, θέλω να είμαι σωστό πρότυπο για τα νέα κορίτσια και να προτρέψω να εξελίσσονται θετικά στη ζωή τους έχοντας στόχους και κυνηγώντας τα όνειρά τους. Θέλω να χρησιμοποιώ την ομορφιά. Ούτε ο Τσίπρας δεν έχει κάνει παιδιά για δήλωση. Συνέχισε, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να χρησιμοποιώ την ομορφιά που μου χάρισε ο Θεός ως ένα μέσο προς αυτόν τον σκοπό και παράλληλα να κυνηγήσω τα επαγγελματικά μου όνειρα σαν άνθρωπος. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας για τη Miss Universe. Αυτό είναι εξώδικο. Ο Τσίπρας. Τέκει σε βαγγελό δεν κάνει. Ο Θεός είναι ο πλαστικός χειρούργος που τη χάρισε την ομορφιά. Γιατί μιλάμε ότι η κοπέλα εκτός από ανεγκέφαλη είναι και πλαστική ολόκληρη. Ούτε ο Τζανακόπουλος δεν της έγραφε το. Κάτι τέτοιο χαλάνε τα πρότυπα. Κάτι τέτοιο τα χαλάνε. Κοιτάνε όλη την εξωτερική εμφάνιση που είναι και φτιάχνει, δεν είναι δικιά τη. Τα έχει φτιάξει όλα, ολόκληρο να πούμε εδώ πέρα, οικοδόμημα η κυρία. Και πάνε όλοι με αυτές, δεν κοιτάνε το μυαλό σου, λέει, εντάξει, όσο καλύτερα χαζή και ωραία, παρά έξυπνη και φυσική. Πάντως, η Νούρου εδώ περίμενε δύο λεπτά, περίμενε Νούρου. Άλλο το τι είπε και άλλο την εμφάνισή της. Όχι, γιατί δεν είπε. Γιατί πας στον πλαστικό. Ζηλεύεις, κυρία Λούρου. Εγώ δεν θέλω να πανικοδομηθώ ολόκληρη από τον πλαστικό πρώτο και δεύτερον ίδια το είπε μέσα σε αυτή τη δήλωση που έκανε, την ομορφιά μου χάρη ο Θεός. Ποιο Θεός, τον Ιστέρι, Νίπτακ, γίναμε εδώ. Απλά επειδή είναι μας σοβαρό τρελάνει το θέμα και δεν είναι απλά μια παίκτρια, σε έναν ξεφτισμένο διαγωνισμό που δεν τον είδε κανείς, μόνο οι συγγενείς τους τον είδανε, των παιχτριών και τη κοπέλα. Και τη Γκολιδαράλη, τον είδε ο Γκόμενο. Συγγνώμη, ο σύντροφο. Ο πλαστικό χειρουργό. Αλλά όπω και να κάνουμε, κάποτε τα καλυσία στην Ελλάδα είχαν ένα πρεστίζ. Σήμερα δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε εδώ. Γυναίκε έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Και όταν βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται να περνάνε έτσι στον ντούκου. Έτσι. Okay. Δεν γίνεται να περνάνε έτσι. Θέλετε ομορφιά, κυρίες μου και κύριοι! Η συγκεκριμένη κοπέλα αντιπροσωπεύει ομορφιά και ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Με φυσικό τρόπο και όχι με νηστέρια. Πολλά κορίτσια έχουν τα πρότυπο στην Ιωάννα Μπέλα. Πολλά κορίτσια. Αφού δεν είναι νηστέρια. Κοιτάξτε την Μπέλα και εσύ μου φαίνεται. Εκεί συνεχίζει το τέτοιο σου. Πολλά. Δυστυχώς. Είναι μεγάλη ντροπή. Λέω ότι έχει κοινά στοιχεία με την Μπέλα και λε ναι, δυστυχώς και είναι ντροπή. Όχι, εγώ συνέχισα. Εγώ άλλα λέω. Άλλα παντά. Αλλά λες! Εντάξει, είναι εξοργιστικό όμως το θέμα, γιατί είναι σοβαρό. Πάντως, κύριε Καμπούλη, σε πάμε να καλό. Τέλος! Πάμε να δώσουμε για φυσική ομορφιά. Τι θα κάνουμε για φυσική ομορφιά. Άρα, Παγγέλη μου.